Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πρώτη εκπομπή σήμερα, μια που επιστρέψαμε από ένα γρήγορο ταξίδι, οπότε είμαστε εδώ για να μοιραστούμε όλα αυτά τα συναισθήματα τα οποία βιώσατε, ζήσατε την Κυριακή το βράδυ. Ήταν η μέρα χαράς, ήθελε ο κόσμος να ξεδώσει μετά από μια ταλαιπωρία 2 μηνών. Θεωρούμε ότι έπρεπε να είχαν τελειώσει από την πρώτη φορά οι εκλογές. Ναι. Δυστυχώς με το σύστημα του Τσίπρα ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος άλλο 1 μήνα. Όμως τέλος καλό, όλα καλά. Υπήρξε μεγάλη βέβαια αποχή, έτσι, και το καταλαβαίνουμε. Μέσα στο καλοκαίρι. Ευτυχώς αν πήγαινε και τρίτη φορά θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Μέσα στον Αύγουστο. Ακριβώς. Λοιπόν, πώς είδατε. Έχει το αποτέλεσμα και ξανά επιβεβαιώθηκε. Αυξήσαμε ποσοστά δυναμιώσουμε. Η αντιπολίτευση έχασε ποσοστά. Μπήκανε και μικρότερα κομματίδια μες στη Βουλή. Ναι. Αυτό πώς το είδατε. Αρνητικό. Ξαφνικά, έτσι. Από την άποψη ότι δεν έχουν να προσφέρουν ένα λόγο, κάποιο καινούριο, μια πρόταση διαφορετική, έχουν να προσφέρουν μια αντίδραση κατά, ξέρω εγώ, γενικότερα του συστήματος, αόριστα και χωρίς τεχμηρίωση. Φάνηκε ότι η κεντροδεξιά και όλο το κομμάτι, ας πούμε, των ανθρώπων που θέλανε σταθερότητα και πρόοδο, μαζεύτηκε και συγκεντρώθηκε στα χέρια της Νέας Δημοκρατίας, στα στιβαρά χέρια του Κυριάκου Μητσοτάκη, που απέδειξε την προηγούμενη τετραετία πόσο αντιμετώπισε τις κρίσεις και με τι νυφαλιότητα και τι σοφία. Νομίζω ότι παρόλα τα προβλήματα του κόσμου εμπιστευθήκαν για άλλη μια φορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας να ηγηθεί της χώρας και να φέρει πρόοδο στην πατρίδα μας. Οπότε η Ελλάδα νομίζω σήμερα έχει να χαίρεται ότι είναι σε στιβαρά χέρια που ξέρουμε πώς μπορεί και αντιμετωπίζει τις κρίσεις και δεν έχουμε να φοβόμαστε πράγματα τα οποία ας πούμε είναι θολά τοπία, περίεργους συντονισμούς, περίεργες συσχετίσεις, οι οποίες αυτές μας φέρανε πολλά διάφορα δεινά το 2015, αν θυμάστε, με τις τράπεζες και τα capital control, ναι. Με όλα αυτά τα... Χτύπησαν όμως καμπανάκια, κύριε Πρόεδρε, καμπανάκια για την υγεία, καμπανάκια για την ακρίβεια. Βεβαίως. Νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να μπουν σε μια σειρά προτεραιότητα. Έτσι. Στην κάτω από τη σκέπη του ίδιου του Πρωθυπουργού. Σωστό, και έτσι έπρεπε. Γι' αυτό και έχει δώσει προτεραιότητα στην υγεία. Ακριβώς. Στους μισθούς των ανθρώπων, στην αύξηση του μεροκάματου και στην ανάπτυξη που θα φέρει και την αύξηση των μισθών και στον ιδιωτικό τομέα. Τι θα γίνει αν αύριο δεν έχουμε και την επιδότηση που δίδεται μέσα από το ηλεκτρικό ρεύμα? Αυτό θα γίνει επειδή θα πέσει το ρεύμα από μόνο του, ούτως ή αλλιώς, γιατί έχει κανονική ροή αυτή τη στιγμή. Οι αποθήκες στην Ευρώπη έχουν γεμίσει στη ρευηθούσα, ναι. Και δεν θα υπάρξει λόγος επιδότησης, μακάρι να μην υπάρξει λόγος επιδότησης, αλλά αν υπάρξει θέμα και πάλι θα επιδοτηθεί όπως υποσχέθηκε, ότι δεν θα αφήσει κανένα πολίτη πίσω. Και αυτά που υποσχέθηκε θέλουμε να γίνονται άμεσα και όχι να ακούμε εκείνο το βάθος τετραετίας. Δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου. Το βάθος τετραετίας είναι για πολύ μεγάλα πράγματα. Για άλλα πράγματα, ωραία. Δεν είναι κάτι. Βεβαίως, να δρομολογούνται. Να δρομολογούνται για να γίνουν. Λοιπόν, ευχές νομίζω και για τον υφυπουργό μας Ναυτιλίας. Συγχαρητήρια στον Σιδεροκέφαλος. Γιάννη Παπά, γιατί τον εμπιστεύθηκε ο Πρωθυπουργός για μια μεγάλη θέση αυτή του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, που έχουν και άμεση σχέση στα νησιά μας. Συγχαρητήρια και στους 4 βουλευτές μας του νομού και στον 5ο βέβαια της αντιπολίτευσης από το κοινάλ Πασόκ του Νικητιάδη.
Είδατε πώς είναι τα πράγματα. Σε όλους τους βουλευτές λοιπόν τους έκανε συγχαρητήρια να κάνουν ό,τι καλύτερο για τα νησιά. Βέβαια, αυτό είναι το στοίχημα. Ξέρουμε ότι είναι για κάποιους λύπη, για κάποιους χαρά, αλλά έτσι είναι τα πράγματα στη ζωή μας. Πάντα έτσι. Έτσι είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακόμα και ένας αγώνας ποδοσφαίρου λίγη με ένα νικητή και ένα χαμένο. Είδα ότι περάσατε καλά το βράδυ, το πανηγυρίσατε. Ήρθαν φίλοι, ήρθαν μέλη του κόμματος. Εμείς από νωρίς ήταν για να φύγουμε, ας πούμε, πιο ήρεμα, γιατί ήμασταν και κουρασμένοι από όλη τη διαδικασία. Λογικό. Αλλά εντάξει, η επιθυμία κάποιων ανθρώπων, των παιδιών που τρέξανε, των εκλογικών μας αντιπροσώπων, των εποπτών, της ομάδας της τοπικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ήθελε να το γλεντήσουμε λίγο παραπάνω. Οπότε ψηλά τα μανίκια. Λίγο παραπάνω. Και πάλι δουλειά λοιπόν. Αλλά τώρα. Αλλά νομίζω πάντα κόσμια και πάντα όπως έτσι, πρέπει. Σωστό, σωστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας κύριε Πρόεδρε.